ένας νεογέννητος άρκαλος, έτσι λέγεται, βρίσκεται στα χέρια του κυρίου Μαράκη. Αυτό βλέπουμε αυτή τη στιγμή, ένας εθελοντής. Κάποιοι λοιπόν είχαν αυτή τη φαϊνή ιδέα να βρουν αυτό το ζωάκι και να το πετάξουν μέσα σε ένα κάδο απορριμμάτων, μέσα στα σκουπίδια, προκειμένου βέβαια κάποια στιγμή, μετά από λίγη ώρα, στο τέλος της ημέρας να βγει τραγικό θάνατο. Αυτές τις εικόνες τις έχουμε παρουσιάσει και θύματα βέβαια σκυλάκια και γατάκια. Είναι ίσως η πρώτη φορά που ερχόμαστε και δημοσιογραφικά αντιμέτωποι με αυτή εδώ, με αυτό εδώ το βίντεο, με αυτή εδώ τη φωτογραφία, με αυτό εδώ το πλάνο. Μάλιστα, μόνο ντροπή. Λοιπόν, και στην Ανατολική Κρήτη, σωστά, συνήθως βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα στο Ηράκλειο, στα Χανιά, τώρα πάμε και στη Σιτία. Ίσως εκεί θα πρέπει να προβληματιστούν οι αρμόδικοι αρχές. Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο στον κύριο Νίκο Μαράκη, εθελοντή ομάδας προστασίας θαλάσσιας χελώνας Καρέτα-Καρέτα Σιτίας και στην κυρία Ροδάνθη Κασοτάκη, εθελόντρια, ίδια ιδιότητα, στην ίδια ομάδα. Την καλησπέρα μας και στους δύο και να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλείτε και πάλι. Αν μπορείτε λίγο να σας ακούμε καλύτερα. Θα το φτιάξουμε. Βέβαια, κύριε Μαράκη. Τώρα σας ακούμε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, εγώ βλέπω ότι έχουμε και τον μικρό Ασβό. Σωστά, Ασβό Σάρκαλος, αυτή πρέπει να είναι η ονομασία. Χαίρομαι που το βλέπετε στην κάμερα και το διακρίνετε. Είναι πρωτοφανές αυτό, όπως τα είπατε δηλαδή, είναι πρωτοφανές και για μας να κρατάμε στα χέρια μας ένα άγριο, το μεγαλύτερο άγριο θηλαστικό που έχει Κρήτη, όπως ξέρουμε, μέλες, άρκαλους. Ο κοινό όνομα Άρκαλος. Όπως τα είπατε, βρέθηκε στα σκουπίδια. Αυτό δείχνει τη διαφορά των ανθρώπων. Ο ένας άνθρωπος το πετάει, ο άλλος άνθρωπος το σώζει. Και εκεί λειτουργεί αυτό το δίκτυο που δουλεύει κοντά 30 χρόνια. Η κυρία Αγαπουλάκη, η Μαριλένα, η κτηνίατρος από την Ιεράπετρα, που της το πήγαν οι δασικοί, περνάει από τα χέρια του Νίκου του Βαλτινού στο Μπουτσουρά, φτάνει στα χέρια της Ξένιας, της Νικηφοράκη, στη Σιτία και στα δικά μας. Και όλοι μαζί οι άνθρωποι, όπως είπατε, οι εθελοντές προστασίας θαλάσσιας χελώνας, προσπαθούμε ό,τι πέσει στα χέρια μας εδώ και πολλά χρόνια να το σώσουμε. Μας εμπιστεύονται οι άνθρωποι, όπως είναι το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, η ΜΟΜ. Σήμερα μιλούσαμε καλή ώρα πώς θα επανεντάξουμε το μικρό μήνο, το φωκάκι που είχε για πρώτη φορά έφυγε από την Κρήτη, από τη Σιτία εδώ πέρα και έφτασε στα χέρια της ΜΟΜ πάνω και πάει πολύ καλά. Σωστά. Και πώς θα το ξαναφέρουμε, τι θα κάνουμε. Και μετά όταν θα κλείσουμε έχουμε να πάμε να βάλουμε δαχτυλίδια σε ένα γήπα που έχουν έρθει οι επιστήμονες από τη Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Τον περιθάλψουμε 4 μήνες να δούμε πώς θα τον απελευθερώσουμε γι' αυτό. Δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά τη σημερινή εκπομπή. Πρώτη του μήνα, 1η Φεβρουαρίου, με μία εικόνα η οποία ισοδυναμεί με 1000 λέξεις. Είναι το αισιόδοξο κομμάτι. Βλέπουμε δύο ανθρώπους αυτή τη στιγμή να ταΐζουν με γάλα έναν ασβό. Τον έσωσαν πριν από λίγη ώρα και τώρα του δίνουν ζωή. Από την άλλη, ωστόσο, κάποιοι άγνωστοι τι έκαναν, θέλησαν να στερήσουν τη ζωή από αυτό το ζωάκι. Πραγματικά τι τους ενοχλούσε? Αυτό που λέω συνήθως σε περιπτώσεις κακοποίησης ζώων. Οι άνθρωποι αυτοί χρήζουν μιας ψυχιατρικής νοσηλείας. Δηλαδή χρήζουν βοήθειας από γιατρό. Πρέπει να το πάρουμε κάπως σοβαρά αυτό το κομμάτι. Έχετε δίκιο. Είναι απίστευτο. Όταν πέφτουν στα χέρια μας διάφορα ζώα τόσα χρόνια, λέμε τα δάμε όλα. Μετά από αυτό συζητάμε με την Ροδάνθη. Καλά, τι θα δούμε ακόμα? Καλό, κακό, αλλά όπως το λες, κύριε Νίκο, όπως το λέτε είναι, ποιος το πετάει αυτό το πράγμα, πώς το κάνεις αυτό? Και πόσα αδέρφια φύγανε, γιατί κάνει κοντά στα 5 μωρά ο ασβός, και αν ζει η μάνα του. Τι κάνει τώρα αυτό το ζώο, όπως ξέρουν και οι άνθρωποι των χωριών? Είναι σαρκοφάγο ζώο βεβαίως, αλλά του αρέσουν πολύ τα φρούτα, οι γεωσκόλικες, γι' αυτό σκάβει ο κακομύρης στα περβόλια εκεί πέρα και ο αγρότης του παίζει τη σκαλιδιά ή του χαλάει τη φωλιά ή δεν ξέρω πώς φέρεται. Εμείς έχουμε μπει στη φύση. Η φύση υπάρχει εκεί και υπήρχε.
Εμείς έχουμε μπει στη φύση και όπως ακούτε και λαϊδάει, δεν ακούγεται σαν, σαν ένα... Σωστά, σαν πτηνό ακούγεται. Ναι, ακριβώς. Έχει αυτή την ομορφιά, την απίστευτη, που αν πιάσει το είχατε στα χέρια σας, θα γιώνατε. Θα βλέπατε αυτή την αλήθεια ότι... είναι ντροπή των ανθρώπων η συμπεριφορά αυτή. Κύριε Μαράκη, όμως, τι προβλέπετε για το συγκεκριμένο ζωάκι? Πάμε βάσει πρωτοκόλου. Δεν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Έχει στάδια αυτή η διαδικασία. Όπως καλή ώρα και με το φωκάκι, είναι να το σώσουμε. Είναι κρίσιμες ώρες, αλλά όπως το βλέπουμε και όπως το βλέπετε, είναι ολοζώντανο, πεντακάθαρο και δυνατό. Δεν έχει παράσιτα, δεν έχει κανένα πρόβλημα και θα πάει μια χαρά. Το επόμενο στάδιο επανένταξης έχει κάποια στάδια τα οποία θα τα ακολουθήσουμε και σιγά σιγά θα το αγριέψουμε, να μπορέσουμε να πάνε όλα καλά. Εμείς φυσικά θα θέλαμε να σας κρατάμε ενήμερους. Με μεγάλη χαρά. Είναι πράγματα που δεν γίνονται αυτά κάθε μέρα στην Κρήτη. Και επειδή είσαστε οι μόνοι που μας καλείτε και μας και παρουσιάζετε και τις χελώνες και ό,τι έχει προβληθεί από τον τόπο μας εδώ. Βέβαια. Θα θέλαμε να είσαστε ακόμα και στην απελευθέρωση του ΓΙΠΑ. Με πολύ μεγάλη χαρά. Με πολύ μεγάλη χαρά. Θα είμαστε σε επικοινωνία για... να το ρυθμίσουμε και να το προγραμματίσουμε. Θηλυκό ή αρσενικό είναι το ζωάκι? Δεν μπορώ να σας πω. Εγώ θα ήθελα, μεταξύ μας είπαμε να το πούμε αγάπη. Μιας και έχουμε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και κυρία Κασοτάκη. Έχουμε μωρό πάλι στο σπίτι, τα παιδιά μας μεγαλώσανε. Το χαϊδέψαμε λίγο παραπάνω. Και συγγνώμη, ήθελα να πω που φοράω μάσκα, είμαι λίγο κρυωμένη και δεν θέλουμε να του μεταφέρουμε κάποια ίωση, κάτι να πάθει κάτι το ζώο. Πολύ καλά κάνετε, πολύ καλά κάνετε. Πολύ καλά κάνετε. Λοιπόν, ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Εδώ είμαστε να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη. Εγώ θέλω να σταθώ στην ευαισθητοποίηση πραγματικά και στην αγάπη που δείχνεται σε ανήμπορα και απροστάτευτα ζωάκια, όπως είναι και οι χελώνες βέβαια, καρέτα-καρέτα και ο ασβός σήμερα. Εδώ είμαστε να επικοινωνούμε και να μεταφέρουμε αυτό το όμορφο μήνυμα. Αν προλαβαίνω, επειδή είπα για το δίκτυο ανθρώπων εθελοντών που δουλεύει, θα ήθελα να σας πω αυτό που βλέπετε και για τους γήπες και τα λοιπά, ότι είναι απαραίτητο αν ακούν κάποιοι άνθρωποι της περιφέρειας, των δήμων και τα λοιπά, οι οποίοι ένα κέντρο περίθαλψης ή ένα κέντρο πρώτων βοηθειών δεν υπάρχει στην Κρήτη. Είμαστε αυτόνομοι, δουλεύουμε 30 χρόνια με δικά μας έξοδα. Ένα κλουβί στείλαμε πάνω με τη χελώνα που διασώσαμε η ομάδα θελοντών της προάλλες. Το χάθηκε στο πάνω κάτω, θα πληρώσουμε 100 ευρώ από την τσέπη μας. Δεν Μάλιστα. έχουμε ούτε εμβόλια, κανείς δεν μας παρέχει τίποτα. Αν κάποιος άνθρωπος έχει φιλότιμο ή αν κάποια περιφέρεια έχει, βλέπει αλλιώς τα πράγματα για την άγρια... Να βοηθήσει. Εγώ δεσμεύομαι να το βγάλουμε το θέμα, κύριε Μαράκη, σε ξεχωριστή εκπομπή, μην αδικήσουμε την αναφορά σήμερα επειδή δεν έχουν πολύ χρόνο, να το βγάλουμε το επόμενο χρονικό διάστημα αυτό το θέμα. Το θέμα της βοήθειας και της συνδρομής και ιδιωτών, αλλά και του... κράτους και της αυτοδιοίκησης. Λοιπόν, την καλησπέρα μας. Ένα μεγάλο μπράβο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε θερμά.